προαποφασισμένη, όπως έδειξε η υποκρισία των εντολών. Μπροστά στον ελληνικό λαό τώρα στέκεται ένα καινούριο δίλημα, ένα παλιό δίλημα με νέα μορφή. Κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά, ή μπορεί να το διαμορφώσουν δεξιά κυβέρνηση ή αριστερή κυβέρνηση. Οι μεν κινδυνολογούν κυριολεκτικά και εκβιάζουν. Οι άλλοι εφησυχάζουν και αφοπλίζουν το λαό. Σπέρνουν όλοι στο λαό χάρτινες προσδοκίες και αυτές θα μετατραπούν σίγουρα σε ένα μεγάλο ποτάμι λαϊκής οργής και απογοήτευσης. Δεν φέρνουν αλλαγή πολιτικής και τα δύο σκέλη του διλήμματος. Μπορεί να έχουμε και αλλαγή χοροδίας. Το τραγούδι όμως θα είναι στον ίδιο σκοπό και με τα ίδια λόγια. Ο ευρωμονόδρομος, οι φοβερές δεσμεύσεις από τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και επίσης οι καταλυτικές δεσμεύσεις από τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με τα σημερινά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί, η μόνη ευκαιρία και η ανάγκη που έχει ο λαός, πριν είναι αργά, για να μην σβήσει η ελπίδα, είναι να δώσει δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το κόμμα που δεν μπορούν να το βάλουν στο χέρι, που δεν μπορεί να το υποτάξουν, να το βάλουν στο μαντρί, να είναι όμως ταυτόχρονα ο λαός πολύ δυνατός, πολύ μαχητικός στους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά, στην Ήπεθρο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα πρωταγωνιστήσει στη λαϊκή διακυβέρνηση που ο λαός θα κατακτήσει, που ο λαός θα αναδείξει τη διακυβέρνηση της λαϊκής εξουσίας.